Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Το επίπλαστο αφήγημα του Ερντογάν καταραίει παταγωδώς από τις εικόνες ντροπής που προκαλούν σάλο. Τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος εγγενιάζει βιομηχανική μονάδα στα Άδανα, πανηγυρίζοντας για ανάπτυξη ρεκόρ, την ίδια ακριβώς ώρα στον ίδιο χώρο πολίτες αναζητούν τροφή στα αποφάγια των αστυνομικών που φρουρούν την εκδήλωση. Ο Ερντογάν που επιχειρεί όχι μόνο να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα αλλά και την εικόνα του ανέμελου, όπως φαίνεται στο βίντεο που τραγουδά λίγο αργότερα στα Άδανα, δέχεται το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης. Ülkeyi yok etme vaadiyle gelen, iktidara gelen, Sayın Erdoğan'ın yoksulluğu yöneten, yasakları normalleştiren, yolsuzluğun da üstünü örten yönetim anlayışı. Μία ακόμη δημοσκόπηση ράπισμα για τον Ερντογάν απεικονίζει τη δυσαρέσκεια των Τούρκων ψηφοφόρων. Στο ερώτημα εάν το κυβερνόν κόμμα θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, μόλις το 37,8% των ερωτηθέντων απαντά θετικά, όταν στο αντίστοιχο ερώτημα το 2018 το ναι άγγιζε το 65,8%. Την ίδια ώρα ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου φαίνεται να κερδίσει πόντους στην κούρσα της υποψηφιότητας. Birlikte beraberlikte siyaset üstü düşünerek, memleketimizin ve milletimizin geleceğini düşünerek, çok çalışarak, sizlerin de halkımızın da katkısıyla çok az bir zaman sonra size söz veriyoruz ki her şey çok güzel olacak. Ο πληθωρισμός στην Τουρκία καλπάζει, μειώνοντας δραστικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Είναι ενδεικτικό ότι το 2009 με 100 τουρκικές λίρες αγόραζαν σχεδόν τριπλάσιες ποσότητες σε βασικά είδη διατροφής, όπως αυγά, απορροκυπευτικά και ζυμαρικά.